Καταρακτώδης βροχή πέφτει από το πρωί της Τρίτης στις περισσότερες περιοχές του νησιού, με το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα να γίνεται ιδιαιτέρως αισθητό στην Ανατολική Κρήτη. Μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν ύψη βροχής ρεκόρ, όπως στη Φινοκαλιά Λασιθίου, όπου σημειώθηκαν 47 χιλιοστά νερού, στη Σιτία 44, 35 στη Μονιτοπλού, 25 στο Ηράκλειο και στα Ανατολικά, 21 χιλιοστά νερού στη Νεάπολη Λασιθίου, 19 στα Νόγια, 18 στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο λιμάνι και 16 χιλιοστά νερού στο Ηράκλειο και στην Κνωσό. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι λίγο πριν από τις 10 το πρωί έπεσε χαλάζι εντός των τυχών στην πόλη του Ηρακλείου, δημιουργώντας την αίσθηση μιας έρημης πόλης, παρά το γεγονός πως τα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά λόγω του εορταστικού ωραρίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης χτύπησαν όμως και τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ανοιχτό κολυμβητήριο Ηρακλείου, μετά από κεραυνό που έπεσε χωρίς ευτυχώς δυσάρεστες συνέπειες, με το αλεξικέραυνο που έχει εγκατασταθεί στο Παγκρίτιο στάδιο να αποδεικνύεται σωτήριο. Είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, κεραυνοί ευτυχώς μας σώζουν οι αλεξικέραυνοι του Παγκρίτιου στάδιου. Μας ανάγκασαν μια από τις ελάχιστες φορές που γίνεται αυτό να αποφασίσουμε να σταματήσει η λειτουργία του κολυμβητήριου. Ο κεραυνός δημιούργησε κάποιες υλικές ζημιές? Όχι, είχαμε μια πρόσχερη διακοπή του ρεύματος. Εδώ πέρα δεν είχαμε ευτυχώς. Σας λέω ευτυχώς που υπάρχουν τα αλεξικέραυνα στο Παγκρίτιο. Αλλά μόνο και μόνο να το βλέπεις και να το βλέπουν και τα παιδιά δεν είναι και το κανονικό. Την ίδια ώρα οι Ιρλανδικές διαβάσεις στο Ηράκλειο που μετατράπηκαν σε ποτάμια προκαλούν πονοκέφαλο στην ελληνική αστυνομία, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός του άμεσου αποκλεισμού τους, οδηγοί αγνόησαν τη σήμανση, περνώντας από τα σημεία με τον κίνδυνο να παραμονεύει. Την Τετάρτη πάντως, ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός αναμένεται να είναι καλός στις πρώτες πρωινές ώρες, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια κυρίως και αρκετό κρύο στην ενδοχώρα. Ενώ από το μεσημέρι αναμένεται ότι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε με καλές καιρικές συνθήκες το πρωί των Χριστουγέννων, λίγο βοριαδάκι στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ και οι θερμοκρασίες βέβαια θα είναι αρκετά χαμηλές, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και σε ορεινές περιοχές. Λίγο αργότερα όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, φτάνοντας στα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Δεν ενισχύονται περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει και πρόβλημα ακόμα και για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Φαινόμενα όμως θα κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, όπου στις περισσότερες περιοχές, ιδιαίτερα τα βόρεια, θα πυκνώσουν οι νεφώσεις, αλλά βροχές αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα σε βόρειες περιοχές και πιο σημαντικές ίσως να είναι σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.